Συμπατριώτη Δημήτρη Τσαντούλα, κύριε Αντιδήμαρχε Πάρια, φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, στους δύσκολους καιρούς που περνάει η πατρίδα μας, σας μεταφέρω μήνυμα αισιοδοξίας, μήνυμα ελπίδας, μήνυμα νίκης από τις συγκεντρώσεις μας, τόσο στο Καναλάκι προχθές, όσο και στη Φιλιππιάδα χθες. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις πικρίες, ελπίζει και προσδοκά στην παράταξη αυτή. Τόσο αυτές οι δύο συγκεντρώσεις, όσο και οι σημερινοί, μας δίνουν τη δύναμη, μας δίνουν τη σιγουριά ότι παρά τις δυσκολίες θα τα καταφέρουμε. Αγαπητοί συμπατριώτες, η πατρίδα μας βρίσκεται μπροστά στις πιο κρίσιμες εκλογές από τη μεταπολίτευση και μετά. Εκλογές που θα κρίνουν τόσο την πορεία της χώρας συνολικά, όσο και την τύχη του κάθε πολίτη ατομικά. Όσο κρίσιμο ήταν να έχει λυμμένα τα χέρια του ο Εθνάρχης μας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής τις πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης το 1974, άλλο τόσο κρίσιμο είναι να έχει ισχυρή εντολή ο άξιος Προεδρός μας ο Αντώνης ο Σαμαράς στις πρώτες εκλογές της νέας μεταπολίτευσης. Στις εκλογές δηλαδή της Κυριακής. Όλα κρίνονται αυτή τη μέρα. Είμαι όμως βαθιά πεπισμένος ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να τα καταφέρει όσο δύσκολος και αν είναι ο δρόμος. Ξέρω ότι υπάρχει πολύς θυμός, αγανάκτηση και απόγνωση. Αλλά αν τελικά ο θυμός οδηγήσει σε ψήφο διαμαρτυρίας και τιμωρίας, τότε από τη Δευτέρα της 7 του Μάη η Ελλάδα θα πάρει οριστικά το δρόμο της καταστροφής. Αν ο τρόπος που θα ψηφίσουμε καθοριστεί από την λογική, τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ξεκολλήσουμε από την κρίση. Με πολύ κόπο, με πολλή προσπάθεια και με ένα κυβερνητικό πρόγραμμα εθνικής σωτηρίας, γύρω από το οποίο ο πρόεδρος μας, ο Αντώνης ο Σαμαράς, καλεί όλα τα κοινωνικά στρώματα να συσπηρωθούν. Ανάκαμψη, κοινωνική συνοχή, μεγάλες μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη. Αυτές είναι οι λέξεις κλειδιά που πρέπει να γίνουν πράξη για να βγει η χώρα από τη βαθιά ύφεση στην οποία την έχει βυθίσει τα τελευταία χρόνια η πολιτική του Πασόκ. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι το αύριο και η έξοδος της χώρας από την κρίση. Η πορεία είναι δύσκολη και ο δρόμος ανηφορικός. Γι' αυτό χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε ειλικρίνεια και σύνεση. Στις 6 του Μάη η ψήφος πρέπει να είναι ψήφος ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, τα παιδιά μας που βιώνουν την κρίση και την ανεργία στο πετσί τους και που δυστυχώς αναγκάζονται άλλα να φύγουν και άλλα να ετοιμάζονται να φύγουν μετανάστες. Η πορεία των καταστροφικών επιλογών και των πολιτικών που ασκήθηκαν στη χώρα τα τελευταία 30 χρόνια πρέπει άμεσα να τερματιστεί. Οι πολιτικές που ασκήθηκαν ιδιαίτερα από το 1981 και μετά λαιλάτισαν τον πλούτο της χώρας και οδήγησαν το λαό στην εξαθλίωση. Το σύστημα ΠΑΣΟΚ κοινωνικοποίησε τη διαφθορά, νομιμοποίησε τη συναλλαγή κάτω από το τραπέζι. Έδιωξε τις επενδύσεις, επέκτηνε το κράτος καθημερινά χωρίς όριο, άφησε αναξιοποίητη την τεράστια περιουσία του κράτους. Αντιστάθηκε λησαλέα στο να μειωθεί το σπάταλο κράτος και να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις στην πατρίδα μας. Νοπές άλλωστε είναι οι μνήμες του Γεωργάκη Παπανδρέου μαζί με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να προβάλλουν τα στήθη τους για να μην ιδιωτικοποιηθεί το λιμάνι του Πειραιά, η Ολυμπιακή και πολλές δέκο. Είναι σαφές λοιπόν ότι η χώρα έχει ανάγκη από μια νέα μεταπολίτευση. Μια νέα μεταπολίτευση που κύριο στόχο θα έχει την επέδωση εμπιστοσύνης μεταξύ του κράτους και των πολιτών, μεταξύ των πολιτικών και της κοινωνίας. Τα τελευταία 2,5 χρόνια η πολιτική με όμικρον γιώτα του λεφτά υπάρχουν και του όλοι μαζί τα φάγαμε κατεδάφισαν κάθε κοινωνική κατάκτηση, περιέκουψαν οριζόντια μισθούς και συντάξεις, αύξησαν τη φορολογία, επέβαλαν χαράτσια, ο
οδήγησαν τη χώρα στην ύφεση χωρίς προοπτική. Οι ίδιοι δηλαδή που το 2009 σε ένα παραλήρημα προεκλογικής πλειοδοσίας έταζαν τα πάντα στους πάντες, αφού πέρασαν οι πρώτοι μήνες της μετεκλογικής απραξίας, αφαίρεσαν τα πάντα από τους πάντες.